παρά τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί για ενίσχυση, η αστυνομική διεύθυνση Ζακίνθου παραμένει υποστελεχωμένη για άλλον έναν χρόνο, αφού υπάρχουν κενά 40 θέσεων τα οποία έρχεται να καλύψει μόλις ένας αστυνομικός. Γιατί πραγματικά η διεύθυνση μοραγεί. Έχει ανάγκη από προσωπικό, από αστυνομικούς, και όσο και να θέλει το προσωπικό, όσο φιλότιμο και να έχει, δεν γίνεται να αποδώσει τα μέγιστα. Το είδατε και με τα μάτια σας, η αστυνομική διεύθυνση, το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης δεν έφτασε ούτε κατά διάνοια. Έτσι, ήρθαν άλλες υπηρεσίες, στείλανε ομάδες και όμορων νομών για να καταφέρουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό την στιγμή που ειδικά το περασμένο καλοκαίρι στο νησί σημειώθηκαν πολλά περιστατικά και η εγκληματικότητα ήταν σε έξαρση κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Πολλά μικροπαραβάσεις που για τους κατοίκους εδώ έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα. Οι σκέπτες, οι ξένοι που έρχονται στο νησί, και είναι πάρα πολλοί, και από αυτό ζει το νησί, μας λένε ότι δεν έχουν τίποτε αστυνομικό. Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι καθώς δεν νιώθουν ασφαλείς και ζητούν να αυξηθεί η αστυνόμευση ώστε να μειωθούν και τα κρούσματα κλοπών που ήταν αρκετά τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα. Έγινε στο σπίτι μας κλοπή. Πήραμε τηλέφωνο γύρω στη 1 τη νύχτα την αστυνομία και κατάφεραν οι άνθρωποι από την ασφάλεια να έρθουν 4,5 τα χαράματα, διότι για ένα ολόκληρο νησί υπήρχαν μόνο 2 άτομα που εκείνη τη νύχτα δεν ξέραν από πού να ξεκινήσουν και από πού να τελειώσουν από τις κλοπές που είχαν γίνει. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακίνθου έχει ζητήσει με επιστολή της να προχωρήσουν έκτακτες μεταθέσεις, αφού υπάρχουν τουλάχιστον 7 αστυνομικοί που έχουν υποβάλει αιτήσεις για να μεταφερθούν στο νησί.